Ένα μπαράζ κρίσιμο συναντήσεων και διαπραγματεύσεων με του Ευρωπαίου εταίρου και όχι μόνο περιμένει από την 1η Φλεβάρη μέχρι τι 20 Μαρτίου την ελληνική κυβέρνηση. Πιο συγκεκριμένα, οι κρίσιμε ημερομηνίε είναι οι εξή. 2 και 3 Φεβρουαρίου ξεκινούν οι επαφέ Βαρουφάκη σε Παρίσι, Λονδίνο και Ρώμη. 4 και 5 Φεβρουαρίου έχουμε τι προγραμματικέ δηλώσει τη κυβέρνηση. Την 6η Φεβρουαρίου λήγουν έντοκα γραμμάτια ενό δισεκατομμυρίου ευρώ ενώ εκλέγεται Προεδρείο τη Βουλή. 7 με 9 Φεβρουαρίου έχουμε τη διαδικασία για την ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Στι 12 Φεβρουαρίου είναι η Σύνοδο Κορυφή. Εκεί ο κύριο Τσίπρα θα βρεθεί ενώπιο ενώπιον με του Ευρωπαίου. Πρέπει να πληρωθούν 780 εκατομμύρια ευρώ στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Στι 13 Φλεβάρι, πρώτη ψηφοφορία για πρόεδρο τη Δημοκρατία ενώ λήγουν 11 γραμμάτια 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στι 16 Φεβρουαρίου θα είναι το πρώτο Eurogroup του κυρίου Βαρουφάκη στι Βρυξέλλε. Την 28 Φεβρουαρίου λήγει και η τεχνική παράταση του μνημονίου. Στι 6 Μαρτίου λήγουν έντοκα γραμμάτια 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ και πρέπει να πληρωθούν 310 εκατομμύρια. Ευρώ στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Στι 9 Μαρτίου συνεδριάζει το Eurogroup. Στι 13 Μαρτίου το δάνειο 350 εκατομμυρίων ευρώ πρέπει να πληρωθεί στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο καθώ και έντοκα 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στι 16 Μαρτίου πρέπει να πληρωθούν 580 εκατομμύρια ευρώ στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Στι 19 Μαρτίου έχουμε νέα σύνοδο κορυφή, ενώ στι 20 Μαρτίου λήγουν έντοκα γραμμάτια 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ και 350 εκατομμύρια ευρώ πρέπει να πληρωθούν εκ νέου στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο.